Καταρχήν, καλησπέρα. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους εμπλεκόμενους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι άναρχο, το μεγαλύτερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Με φάση κατέρωθεν. Στο τελικό απολογισμό, νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Γιατί πήγε από την αρχή, δηλαδή είχαμε κάποια προβληματάκια με έναν τραυματισμό σχεδόν στο πεντάλεπτο, πρώτο πεντάλεπτο του τραυματισμού του Αθανασίου. Χάσαμε εκεί λίγο την ανάπτυξη από την αριστερή πλευρά λόγω την αριστερό πόδαρο και μπορεί να παίξει καλύτερα από εκεί. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, το παλέψαμε. Είχαμε μια αμφισβητούμενη φάση την οποία δεν μπορώ να πάρω να εκφέρω άποψη. Σε πρώτο βαθμό δίνει πέναλτι, μετά το παίρνουν πίσω. Το παίρνει πίσω διαιτητής, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική, αγχωμένη πολύ. Είχαμε άγχος πολύ. Αλλά νομίζω στη τελική προσπάθεια, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, ίσως περνάμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα που παίζει δυναμικά, έχει καλή νοοτροπία και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για την ομάδα μας και τις γραμμένες από την επόμενη. Όσον αφορά την προετοιμασία, νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά. Τραυματισμούς σοβαρούς δεν είχαμε, σχεδόν μηδενικούς θα έλεγα τραυματισμούς. Κινήσεις μεταγραφικές, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ένα-δύο παίκτες ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σχετικά καλά. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, νομίζω ότι πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως το φετινό, ειδικά στον όμιλο που πληρωθήκαμε. Έχουμε απέναντί μας ιστορικές και καλές ομάδες και κάθε αγωνιστική θα υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα σε όλα τα παιχνίδια. Είτε είναι πρώτος είτε τελευταίος στο βαθμολογικό πίνακα, τα παιχνίδια θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά.